Energy. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά, εσείς? Καλά, τελευταία φορά που σε είδαμε έκανε πολύ κρύο. Τώρα έκανε πολύ ζέστη. Τώρα είναι άνοιξη για πάντα, που λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Άνοιξη για πάντα. Ακριβώς. Πώς είσαι? Μάλλον έπιασε η ευχή του Διονύση. Ναι. Πώς είσαι, Νίκο, μετά από αυτό που ζήσατε? Πολύ γεμάτος, πολύ συγκινημένος, πολύ περήφανος για αυτό που καταφέραμε. Για αυτή την ομάδα που έδωσε ο καθένας τον καλύτερο εαυτό του. Και εννοώ τους πάντες μέσα στο στούντιο. Δηλαδή και αυτούς που ήμασταν μπροστά στις κάμερες, αλλά και όλο τον κόσμο που ήταν πίσω από τις κάμερες, που όλοι βάλαν το λιθαράκι τους για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πολύ σκληρή δουλειά. Ναι. Τι μένει όταν τελειώνει κάτι? Ωραίο, προφανώς. Τι είναι αυτό που σου μένει? Και μετά από 4 χρόνια. Κοίτα, είναι θέμα timing. Δηλαδή, αν κάτι τελειώσει πριν την ώρα του, σου μένει ένα παράπονο, ένα «αχ, γιατί ήταν να τελειώσει τώρα, είχαμε κι άλλα να δώσουμε» κτλ. Εδώ αισθανόμουν, για να πω την αλήθεια, αισθανόμουν από πέρσι ότι για μένα αρχίζει και κλείνει πια ο κύκλος, για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είχα την ανάγκη να γυρίσω πίσω στην κανονική μου δουλειά, δηλαδή στα τραγούδια μου, στο στούντιο, στις νέες ηχογραφήσεις, στις συναυλίες, που το χειμώνα όλο έκανα ελάχιστες εμφανίσεις, γιατί με απορροφούσε η εκπομπή 7 μέρες την εβδομάδα κυριολεκτικά. Αλλά και γιατί αισθάνεσαι και ότι ο κύκλος αντικειμενικά κάπου κλείνει. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ότι ο κύκλος κλείνει? Γιατί η μουσική είναι και ανεξάντλητη, πέρα από τη σωματική κούραση. Δεν εννοώ αυτό, αν το βγάζαμε στην άκρη. Αν όλα σου τα είχαν έτοιμα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Είναι ανεξάντλητη ή μετά από 117 εκπομπές μπορεί να αρχίσει να επαναλαμβάνει τον εαυτό σου? Αυτό δεν ήθελα εγώ. Δεν ήθελα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια ρουτίνα, να χάσουμε τον ενθουσιασμό, την όρεξη, την έκπληξη. Γιατί, ξέρετε, από τους καλλιτέχνες που μας τίμησαν με την παρουσία τους, όλοι πέρασαν μία και δύο και κάποιοι πέρασαν και 3 φορές μέσα στα 4 χρόνια αυτά. Οπότε, σίγουρα θα υπήρχαν και θα προέκυπταν και νέες ιδέες, αλλά αισθανόμουν από φέτος κιόλας ότι εξαντλείται το υλικό. Ναι. Τουλάχιστον και αμένα, γιατί και εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά. Για μένα ήταν μια παρένθεση από την κυρίως δουλειά μου, που είναι να γράφω μουσική. Επί 4 χρόνια δηλαδή ασχολήθηκα κυρίως με τις μουσικές των άλλων, με τις μουσικές της παράδοσής μας, με τις μουσικές που αγαπάω και από όλο τον κόσμο, γιατί δεν περιοριστήκαμε μόνο στο ελληνικό τραγούδι. Οπότε... Είναι ένας πλούτος όμως κιόλας, Δηλαδή κάτι πήρες από αυτό και σαν μουσικός εννοώ. Εγώ έλεγα πολύ συχνά στην εκπομπή ότι καλωσορίσατε στο μουσικό κουτί την εκπομπή που είναι για μας σχολείο και παιδική χαρά. Ναι. Και ήταν στην κυριολεξία και τα δύο. Πάντως χωρίς καμιά διάθεση να σε κολακέψω, νιώθω ότι θα αφήσει ένα κενό η δική σου μουσική. Δηλαδή είναι ένα είδος τραγουδιού το οποίο κάπως δεν χωράει αλλού και χώραγε σε σένα. Και αυτό θα μείνει λίγο ορφανό σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αργότερα. Καταρχάς είδαμε τώρα στην τελευταία εκπομπή που είχα την ιδέα να είμαστε εμείς καλεσμένοι και να έρθουν 2 άλλοι συνάδελφοι ως οικοδεσπότες, ο Μίλτος Πασχαλίδης δηλαδή και η Νατάσα Μποφίλιου, που τους ευχαριστώ πολύ που ήρθαν με τόση εγκαρδιότητα και το έκαναν. Και ήτανε καταπληκτικοί οικοδεσπότες. Άρα τι, θα δώσει τη σκυτάλη αλλού? Αυτό το αναφέρεις έτσι? Εσύ δώσ' τη σκυτάλη, μετά τι θα γίνει δεν ξέρω. Ναι. Εσύ τι δίνεις.